Γεια σου Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία Βασιλάκη. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Που μας έρχεσαι από το κριτικό εστιατόριο Πατούχα. Έτσι. Καλημέρα. Έλα από καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα φτιάξω. Μ' αρέσει που διαρροσε γυναίκα. Τις αγαπώ και τις γυναίκες έτσι στην κουζίνα, γιατί ωραία, άντρες, αλλά και οι γυναίκες έχουμε μια διαφορετική έτσι οπτική. Μα από εμάς ξεκινάει και αυτό είναι. Λοιπόν, μην κοιτάτε που έχουν γίνει της μόδας οι άντρες. Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα? Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα κρυθαρό το μαπάκι. Εμείς στον Πατούχα παίρνουμε όλα τα παραδοσιακά υλικά και ωραία, τα κάνουμε λίγο. Κάνουμε μια πιο εναλλακτική κουζίνα. Έχουμε βάλει εδώ το κρεμμυδάκι. Πάμε να δούμε πρώτα τη συνταγή και να ξεκινήσουμε. Για να δούμε τη συνταγή, παρακαλώ. Θα χρειαστούμε για κρυθαρό το μεαπάκι 120 γραμμάρια πάκι, 100 γραμμάρια κρυθαράκι, 80 γραμμάρια γραβιέρα εάς νάξου, ένα μικρό κρεμμύδι, μια σκελίδα σκόρδο, ένα ποτήρι κρασιού λευκό κρασί, 3-4 γλιαστές ντομάτες, μια κουταλιά ντοματοπαλτέ περφέτο, 4 φέσκα ντοματίνα Λουτσίας Φαρμ, ελαιόλαδο, πέσε γύου, λίγο κρόκο κοζάνης, αλάτι, πιπέρι και λίγο στακοβούτυρο. Στακοβούτυρο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψεις και θα μου εξηγήσεις στη συνέχεια γιατί είναι το στακοβούτυρο. Εγώ να πιω λίγο από τον κρόκο κοζάνης, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα και στο φαγητό μας. Να τονίσω ότι το αγαπημένο μου εμένα είναι αυτό που έχει κανέλα και γαρίφαλο. Αλλά μπορείτε να βρείτε και άλλες γεύσεις. Να, χθες, ας πούμε, ήταν μια φίλη μου σπίτι. Θέλει μέλι, πορτοκάλι και κρόκο κοζάνης. Φανταστικό και αυτό. Να ξέρετε ότι ταυτόχρονα ή σε σκέτο νεράκι μπορείτε να βάζετε και λίγους τίμονες κροκοκοζάνης. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι αντιοξειδωτική, πάντα μπερδεύω αυτή τη λέξη, και αντικαρκινική και κάνουν πολύ καλό, σας δίνουν ενέργεια και ταυτόχρονα σας αποτοξινώνουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Έχουμε βάλει στο τηγάνι σκόρδο, το μικρό κρεμμυδάκι που είπαμε σε ψηλό καρέ, το απάκι και τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστούν. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα θα τα σβήσουμε με το κρασί. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ελάχιστα, γιατί ούτως ή άλλως θα μαγειρευτεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε λίγο πελτέ για να διαλυθεί. Αγαπημένο πελτέ περφέτο. Ναι, ακριβώς. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα καταπληκτικά. Και ο πελτέ, να μυρίσω λίγο το πελτέ. Μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει υπέροχα. Και να πούμε ότι η περφέτο μας έχει εντυπωσιάσει όλους, διότι φτιάχνεται στο Θεσσαλικό κάμπο από 100% ελληνικές ντομάτες με επιλογή μίας ντομάτας και επεξεργάζονται με μεράκι και κυρίως με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Γι' αυτό θα διαπιστώσετε ότι διατηρούν αναλύοντα το χρώμα, τα αρώματα και τη γεύση της φρέσκης ντομάτας. Μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα προϊόντα Perfetto προς το παρόν από τα καταστήματα Σκλαβενίτης, Μασούτης και χιλιάδες μικρά καταστήματα παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Βάλαμε λίγο πελτέ. Βάλαμε λίγο πελτέ. Μαζί με το απάκι. Ναι. Θα βάλουμε τον κρόκο κοζάνης, ο οποίος εκτός από τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει. Λίγο βάζεις, για την υγεία, λίγο βάζω. Ωραία. Δίνει και ένα καταπληκτικό άρωμα στο φαγητό. Μα ήδη μυρίζει πολύ ωραία. Ναι, είναι πάρα να σου πολύ κάνω μια ερώτηση για το απάκι. Ναι. Έχει πολλές θερμίδες το απάκι και κακά λιπαρά, ή είναι η ιδέα μου? Όχι, το απάκι ούτως ή άλλως είναι ένα καπνιστό χοιρινό. Είναι ό,τι θα είχε το χοιρινό. Απλά το καπνίζουμε για να έχει έξτρα γεύση και μυρωδιά. Ωραία. Και τα κρέατα που έχουμε στην Κρήτη είναι ασύγκριτα έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Ωραία. Που σημαίνει ότι ό,τι θερμίδες είναι να πάρεις είναι αυτές που θα έπαιρνες και το χοιρινό. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, έχει απορροφήσει, έχει εξατμιστεί το αλκοόλ. Να ρωτήσω για τον κρόκο κάτι. Τι βέβαια. Από πικάντικη γεύση, πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε μικρή ποσότητα για να μην πικρίζει. Καλά, ναι, τα λέω. Ναι, 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 πολύ μικρή. Ωραία, γι' αυτό έβαλες τόσο λίγο. Επισημαίνουμε ότι έχει αντιγυραντικές, αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες ταυτόχρονα. Και νοστιμιά, αλλά και πολύ καλό και θρεπτικό για τον οργανισμό. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε και το κρυθαράκι. Σκέτο το βάζετε, το έχει βράσει πριν? Όχι, βέβαια. Έτσι. Το βάζουμε, το θωρακίζουμε τώρα. Ναι. Για να μην λασπώσει. Και ό,τι κάνουμε στο ριζότο στην ουσία κάνουμε. Σωστά. Απλά για μένα το κρυθαράκι φτιάχνει ένα πολύ πιο ωραίο πιάτο. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έχουμε βάλει και το κρυθαράκι, το θωρακίζουμε. Mm. Θα βάλουμε και τα ντοματάκια μας. Καλά, πώς έχει μυρίσει ο κρόκος, είναι φανταστικό. Ναι, πολύ ωραίο όμως. Αγαπημένα ντοματίνια Λουτσίας Φαρμ. Πολύ ωραία. Και αυτά λίγο να βγάλουν τα υγρά τους. Ναι. Και συνεχίζουμε, ρίχνουμε λίγο-λίγο το ζωμό. Εμείς έχουμε ζωμό από ζυγούρι, κριτική μας τα άλλωστα. Από ζυγούρι, για πες το μου λίγο. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι η γίδα. Ωραία. Μικρή γίδα. Τον έχεις βράσει το ζωμό, τι ζωμός είναι αυτό? Βέβαια, έχει βράσει το κρέας και κρατάμε το ζωμό. Έχει βράσει το κρέας στο νερό. Α, τι ωραία. Φτιάχνουμε γενικότερο το ζωμό. Πες τα μου εμένα αυτά, πετάω πολύ με τους ζωμούς. Εμείς τον Πατούχα είπαμε. Παίρνω έτοιμο, κατάλαβες, τον κύβο τον ρίχνω. Όχι, προς Θεού. Εσείς εδώ έχετε κάνει. Εμείς τον Πατούχα φτιάχνουμε ακόμα και τα ζυμαρικά. Οπότε τι θα παίρναμε έτοιμο ζωμό. Πού είστε εσείς εκεί ο Πατούχας, να αυτό. Τι ωραία. Είμαστε ένα κριτικό παραδοσιακό εστιατόριο. Ναι.
φτιάχνουμε, είμαστε οι μόνοι που φτιάχνουμε αντικριστό, αλλά δεν ξέρεις τι αντικριστό. Δεν το ξέρω εγώ. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα, το βλέπουμε που βρίσκεται. Νικολάου Ζεβού 95 στην Καλλιθέα. Πολύ ωραία. Θα έρθουμε με την εκπομπή με τα παιδιά. Δεν τρώμε και πολύ, δεν αγώνες. Τι ιδιαίτερο μπορεί να γευτεί κάποιος στον Πατούχα? Στον Πατούχα θα φάει γαμοπύλαφο, θα φάει αντικριστό. Νο, γαμοπύλαφο! Βέβαια. Mm. Θα φάει αυτά τα πιο ξεχωριστά πιάτα, την πιο εναλλακτική κουζίνα μας, αυτή είναι η πιο εναλλακτική πλευρά μας, βέβαια. Ωραία. Με χόρτα, με μυζήθρα. Ωραία. Συνεχίζουμε με το ζωμό. Όλα, θα τον ρίξουμε ή λίγο? Όχι, θα δούμε πώς θα χρειαστεί. Ωραία. Πόση ώρα αυτό περίπου σημείο και σε ποια δημοκρασία, βλέπω στο δυνατό το έχει. Ναι, ναι, στο δυνατό το έχουμε. Βάζουμε τη γραβιέρα την οποία την έχουμε κόψει από την Άξο. Αγαπημένη γραβιέρα από την Άξο, νοστιμότατη, καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλει ένα λεπτάκι ούτως ή άλλως. Και είναι έτοιμο στο τέλος. Θα βάλουμε λίγο στακοβούτυρο. Τι σημαίνει στακοβούτυρο? Το στακοβούτυρο είναι το βούτυρο που χρησιμοποιούμε στην Κρήτη. Είναι το πρώτο που βγαίνει από την πάνω-πάνω πλευρά mm-hmm. του γάλακτος. Και το βάζουμε για να δένει τα κρυθαρότα μας. Και στο γαμοπύλαφο το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς το βρίσκω εγώ το στακοβούτυρο στο σούπερ μάρκετ? Όχι, θα έρθει στο μαγαζί και θα σου το δώσω. Α, δεν το βρίσκω στο σούπερ μάρκετ. Η κυρία που το βρίσκω, σπανίως. Σπανίως το βρίσκει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα άλλο γελαδινό βούτυρο αν δεν το έχει. Mm-hmm. Ναι, γιατί τώρα είμαστε στο τέλος. Είναι έτοιμο το κρυθαρότο μας. Συγγνώμη, μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά. Έχεις φτιάξει τέτοιο φαγητό. Που εμένα μου το λένε, σου λέγανε πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Είσαι καταπληκτική. Να δούμε άλλη μια φορά τη συνταγή. Φίλες μου, κρυθαρότο με απάκι μέσα σε λίγα λεπτά. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ θρεπτικό μου φαίνεται με αυτό το φαγητό. Για να δούμε τα υλικά μας άλλη μια φορά, παρακαλώ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια πάκι, 100 γραμμάρια κρυθαράκι, 80 γραμμάρια γραβιέρα νάξου, ένα μικρό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα ποτήρι κρασιού, λευκό κρασί, 3-4 βιλιαστές ντομάτες, μία κουταλιά ντοματοπαλτέ Perfetto, 4 φρέσκα ντοματίνια Λουτσίας Φαρμ, ελαιόλαδο πεσεγίου, λίγο κρόκο κοζάνης, αλάτι πιπέρι και λίγο στακοβούτυρο. Πάρα αν δεν έχετε στακοβούτυρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγελαδινό βούτυρο. Μάλιστα. Τη συνταγή θα τη βρείτε στο εμβολος.gr. Πολύ ωραία. Να σερβίρουμε τώρα. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα. Να σου πω αλατάκι πιπεράκι. Έχω βάλει. Έβαλα στο τέλος την ώρα που έλεγε στη συνταγή. Βάζουμε και λίγο αλατάκι πιπεράκι. Πιο πολύ πιπεράκι, ε. Μπορούμε να βάλουμε και φρεσκοτριμμένο στο μαγαζί. Δίνουμε την ευκαιρία να βάλουν όσο πιπέρι θέλουν. Οπότε βάζουν φρεσκοτριμμένο στο τέλος. Καταπληκτικά. Κυρίως. Γεωργία μου, είσαι φανταστική. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εμείς, να είστε καλά. Πεντανόστιμο και πολύ, πολύ γρήγορο. Μάλιστα.